Καταραίει μέρα με τη μέρα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Ακροτήριου 52 στο Μεϊντάνι Χαλέπας. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός όταν χθες λίθινα τμήματα αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι ιδιοκτησία κάποιου που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει να φανεί πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούν να τον εντοπίσουν και για να μπορέσει. Δηλαδή δεν κατοικούν εδώ αυτοί που είναι ιδιοκτήτες. Επικίνδυνο για τους περαστικούς. Εγώ δεν ξέρω, παιδί μου. Παρόλο που μένω πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα το έμαθα. Δεν ξέρω. Λίθινα τμήματα του ετοιμόρροπου σπιτιού αποκολλήθηκαν χθες. Παρ' όλα αυτά, βρίσκονται ακόμα στο πεζοδρόμιο. Ενώ η προστατευτική ταινία που τοποθετήθηκε έχει ήδη απομακρυνθεί. Ήρθε ο Δήμος χθες, προφανώς τοποθέτησε αυτή εδώ την ταινία. Έκτοτε δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό πρέπει να περάσει από επιτροπή που περνάει στην πολεοδομία, να κρυθεί ετοιμόρροπο και να κανονικά ο ιδιοκτήτης ή αν δεν βρεθεί ο ιδιοκτήτης, το κατεδαφίζει ο Δήμος και χρεώνει τα έξοδα στον ιδιοκτήτη. Αλλά πρέπει να κοιτάξουν τι θα γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή το ερυπωμένο σπίτι κινδυνεύει να μετατραπεί σε χάλασμα, απειλώντας τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των περαστικών. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα στην πόλη των Χανίων, κυρίως ιδιωτικά. Υπάρχει ευθύνη στους ιδιώτες να προσέχουν τα κτίρια τους. Παρ' όλα αυτά, με παρεμβάσεις της τεχνικής υπηρεσίας σε συνεργασία με την πολεοδομία, υπάρχει μια επιτροπή ετοιμόρροπων κτιρίων. Όπου γίνουν κάποιες καταγγελίες ή όπου δούμε εμείς ότι χρειάζεται, παρεμβαίνει η συγκεκριμένη επιτροπή. Την περίοδο αυτή είναι σε εξέλιξη εργολαβία μέσω της οποίας έχουν κατεδαφιστεί ένα ετοιμόρροπο οίκημα στην οδό Χάου στη Νέα Χώρα, ένα δεύτερο στη λεωφόρο Σούδας δίπλα στο ΙΚΑ και είναι προγραμματισμένη η κατεδάφιση δύο ακόμη εγκαταλελειμμένων στην οδό Γκερόλα και στην πλατεία Ευαγγελίστρια στη Χαλέπα. Υπάρχει η ατομική ευθύνη του καθενός. Όταν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κτίριο ετοιμόρροπο, έστω και αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή, καλό είναι να ειδοποιεί το Δήμο και συνεργασία με το Δήμο να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των πολιτών. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2022, ο θάνατος του 22χρονου αθλητή του ποδηλατικού ομίλου Τάλος Νίκου Μπιτσάκη στη Λάρισα από κατάρρευση τυχείου εγκαταλελειμμένου σπιτιού είχε προκαλέσει πανελλήνια συγκίνηση και αντιδράσεις για τις ευθύνες των αρχών που δεν μερίμνησαν για την αποκατάσταση του κτηρίου. Ένα χρόνο μετά, η ίδια απειλή είναι υπαρκτή για κάθε πολίτη.